Είναι η τροπολογία που είχε κρυθεί αντισυνταγματική στην πραγματικότητα, έτσι, γεγονός που διευκολύνει την προκήρυξη του διαγωνισμού για τις άδειες. Ναι. Ακριβώς. Καλό απόγευμα. Πράγματι, σήμερα το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής κατέθεσε τροπολογία με την οποία καταργείται το περίφημο άρθρο 2α του νόμου 4339 του 2015 περί της αδειοδότησης των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών. Ήτανε με προηγούμενη τροπολογία που είχε ψηφιστεί τον Νοέμβριο του 2016, η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου είχε ανασταλεί, γιατί όλοι περιμέναμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό έγινε και ενώ ψηφίστηκε και των προσπαθειών που γινόντουσαν για τη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Θυμόμαστε όλοι. Αυτό είναι και το άρθρο, και διόρθωσα με Αναστασία και επειδή και εσύ το παρακολουθείς, που είχε κρυθεί αντισυνταγματικό, έτσι δεν είναι, Κώστα? Ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι το 2α. Ναι. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, μετά την ψήφιση της τροπολογίας αυτής, το ΕΣΟΥΡΟΥ θα κληθεί να καταθέσει πλέον τη γνώμη του για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών που θα πρέπει να δημοπρατηθούν, όπως και για την ελάχιστη τιμή εκκίνησης για κάθε μία από αυτές. Ουσιαστικά δηλαδή θα πρέπει, ανοίγει ο δρόμος για την διενέργεια μιας νέας δημοπρασίας των τηλεοπτικών αδειών μετά και την σημερινή κατάργηση αυτού του άρθρου. Τώρα επίσης, με την κατάργηση αυτή, με την κατατεθήσια τροπολογία, ορίζεται και ότι το πρόγραμμα των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής θα πρέπει να μεταδίδεται σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας καθ' όλη τη διάρκεια της ισχύως της άδειας και σε τυπική ευκρίνεια, standard definition δηλαδή, όπως το λέμε, μέχρι και τις 31 Δεκέμβρη του 2021. Τι σημαίνει αυτό τώρα για τους κυρίως για τους για τους χρήστες, ας το πούμε έτσι. Μαύρο, ναι. Στον κόσμο ο οποίος λες, Αναστασία? Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει παλιές τηλεοπτικές. Ναι, δεν έχει καινούργιες τηλεοράσεις, σωστά το λέει η Αναστασία. Προφανώς πρέπει να καλυφθεί για αυτό ο κόσμος. Ακριβώς, γι' αυτό και φτάνει μέχρι το 2021. Ναι, και ακριβώς μέχρι το 2021, για τα επόμενα 4,5 χρόνια, θα υπάρχει και στην μορφή της τυπικής ευκρίνειας, όπως το λέμε. Και όχι όλα τα κανάλια σε εικόνα υψηλή ευκρίνειας, το high definition. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη. Υπενθυμίζουμε ότι ο Νίκος Παπάς έχει στείλει μέχρι τώρα το περασμένο διάστημα 2 επιστολές και ζητάει από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να βάλει το χρονοδιάγραμμα, την προθεσμία και τη διενέργεια διαγωνισμού και την χορήγηση των αδειών. Και από εδώ και πέρα, πλέον το μπαλάκι ουσιαστικά περνάει στα χέρια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Γιατί ήδη έχει καθυστερήσει. Ναι. Αυτό νομίζω είναι αυτό το λέει και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής με τις επιστολές του, ότι υπάρχει καθυστέρηση. Γι' αυτό πλέον και όπως θα λέγαμε, στα χέρια του ΕΣΟΥΡΟΥ πλέον πηγαίνει η διαδικασία της δημοπρασίας και της αδειοδότησης. Πάντως έχει ανακοινώσει το ΕΣΟΥΡΟΥ, έτσι. Έχει ανακοινώσει ότι θα ασχοληθεί, θα κάνει μια συνεδρίαση για να ασχοληθεί επιτέλους με το θέμα του. Έχει ανακοινώσει ότι θα ασχοληθεί. Θα ασχοληθεί. Ελπίζω πριν από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Ναι, υπενθυμίζουμε ότι η ορκομοσία του Εθνικού Συμβουλίου Τηλεόρασης έγινε τέλη Νοέμβρη. Μάλιστα. Ναι, σωστά. Και σε αυτό το μεσοδιάστημα, μιας και έχουμε μπει στη διαδικασία να τα λέμε, σε αυτό το μεσοδιάστημα το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έχει δώσει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όλα όσα έχει ζητήσει. Το Μπανόπτη, μετακλητούς οι οποίοι πήγαν fast track στην υπηρεσία, συγκεκριμένες αυξήσεις, αν δεν κάνω λάθος, σε μισθούς. Και έχει προβεί σε μία σειρά ικανοποίησης, μία σειρά αιτημάτων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αλλά μια μέλη του οποίου ζήτησαν προσφάτως, να και το ανοίξαμε και διόρθωσα μας Κώστα αν κάνουμε λάθος ή εγώ αν κάνουμε λάθος, να εξαιρεθούν από τις κάτι ζήτησαν για τους μισθούς προσφάτως. Κάποιοι είναι σε σύνταξη. Είναι σε σύνταξη. Σωστά το λέει. 5 από τα 9 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έχουν θέμα γιατί είναι συνταξιούχοι. Και αυτό προσκρούει στον νόμο Κατρούγκαλου. Δηλαδή δεν μπορούν να παίρνουν 2 μισθούς, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κατατέθηκε τροπολογία και ρυθμίστηκε και αυτό όμως, από ό,τι θυμόμαστε. Κοίταξε, το κλειδί είναι σε αυτό που είπες. Από τι θα διακόψουν. Ναι, τι έργο έχουν κάνει μέχρι τώρα για να κάνουν διακοπές. Έχω μια πορεία. Εγώ είπα πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Ελπίζω να ασχοληθούν και με τις άδειες. Ναι. Λοιπόν, Κώστα, αυτό είναι το διάταγμα. Περιμένουμε να δούμε. Ναι, περιμένουμε πλέον τις κινήσεις του ΕΣΟΥΡΟΥ. Κινήσεις από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Μην σε κρατάμε.